Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατική ή άλλη ενέργεια τα όπλα που βρέθηκαν σε πλαστικό βαρέλι που ήταν επιμελώ φθαμμένα σε δασική έκταση στην υποκράτειο πολιτεία όπω προέκυψε από τη βαλιστική εξέταση, ωστόσο η διερεύνηση τη υπόθεση σταμενα σε δασικη εκταση στην αντιτρομοκρατική. Κλιμάκιο αστυνομικών τη Υποδιεύνηση Κρατική Ασφάλεια, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματο Εξουδετέρω Εκρηκτικών Μηχανισμών. Μετέβη στο σημείο όπου υπέδειξε κυνηγό, βρήκε και κατέσχεσε 4 καλάσνικοφ, 10 χειροβομβίδε και 752 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Τα όπλα ήταν γρασαρισμένα και μέσα σε νάιλον σακούλε. Το δε βαρέλι ήταν προσεκτικά κλεισμένο για να μην επηρεάζεται το υλικό που η υγρασία και άλλου παράγοντε. Από αρμόδια αστυνομική πηγή γίνεται γνωστό ότι πιθανόν και Εντό ημέρα, να υπάρξουν κάποια στοιχεία από την έρευνα που συνεχίζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία ανδέχεται να ρίξουν φω στο ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από την υπόθεση. Οι τρομοκράτε, αυτό που θέλουν να πετύχουν μετά το αίμα, είναι ο φόβο. Η αστυνομία δεν φοβάται, οφείλει όμω να είναι προσεκτική, διότι συνολικά είναι πρώτο στόχο, ιδιαίτερα δε οι μονάδε πρώτη γραμμή, όπω Δία, Δέλτα, Ματ και άλλε υπηρεσίε.